Ξεκινώ αυτό το βίντεο λέγοντας το εξή. Αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια, παρόλο που ακούγεται λίγο βαρετή η εισαγωγή των 2,5 περίπου λεπτών, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Είναι σος 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 Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα το συναντούμε ξανά και ξανά από εδώ και πέρα, επειδή ακριβώς Υπάρχουν πολλά διαζύγια, πολλά συγκρουσιακά διαζύγια, στα οποία ο ένας σύντροφος είναι ναρκισιστής και ο άλλος είναι το θύμα του. Το οποίο θύμα, όταν αποφασίσει να χωρίσει για να ξεφύγει, δέχεται ανίκιο πόλεμο, δυστυχώς δυστυχώς, με εργαλεία και όπλα τα ίδια του, τα ανήλικα παιδιά. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ήρθε ένα ερώτημα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ να γράψω στον τίτλο good luck που στα ελληνικά σημαίνει καλή τύχη. Μια φίλη μου έγραψε ένα email για να με ρωτήσει με πάρα πολύ ευγένεια και πάρα πολύ tact για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα αφορούσε την ίδια αλλά τελικά δεν αφορά την ίδια. Σχέση με πρόσωπο που είναι γονέας ανηλίκου παιδιού το οποίο αυτό ανήλικο παιδί έχει τον άλλο γονιό ναρκισιστή. Στην περίπτωση που είναι και πιο συνήθι, ναρκισίστρια. Γιατί κακά τα ψέματα, τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται όταν δημιουργούμε μια σχέση με έναν πατέρα, ο οποίο έχει. Πώ να το πω, έχει. Φέρει τη ζωή του σε αυτό το σημείο, βρίσκεται σε αυτό το πολύ θλιβερό σημείο να έχει παιδιά με μια γυναίκα τοξικοϊκή, κακοήθη και να Διαβάζω το αρχικό email. Λέει, αγαπητή θεκλα καλησπέρα. Παίρνοντα την πρωτοβουλία λόγω τη ηλικιότητα που νιώθω να απευθύνομαι με χρήση ελληνικού αριθμού, μια χαρά είναι ο ελληνικό αριθμό. Ε, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εκπομπή σου με την οποία να αναλύσει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν κάποιο προχωρήσει στη συντροφική, παύλα ερωτική σχέση με γονέα, μητέρα ή πατέρα ανηλίκου, το οποίο ο ή πρώην, επίσης γονέας του παιδιού, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τοξικού ναρκισιστή να και τους προτινόμενου τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Αγάπη μου, πρέπει να γράψω τόμους επί τόμων, όχι απλώ ένα φίτιο για να μιλήσω. Έτσι θα θίξω ορισμένα ζητήματα τώρα και κυρίως τη δυσκολία του εγχειρήματο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια εκπομπή σου που να αφορά ειδικά το θέμα αυτό, εξέτασε σε παρακαλώ το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον, εγώ θεώρησα ότι αφορούσε την ίδια την κοπέλα και τη λέω: Υπάρχει το βιβλίο τη Dr. Raman που έχει τίτλο Ξέρει Ποιο είμαι Εγώ, που είναι ένα από τα βιβλία που τα έχουμε και στη συμμετοχή, που τα διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε στη συμμετοχή. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το link για το playlist α, όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο Ξέρει Ποιο είμαι Εγώ και στην περιγραφή του playlist, αν κάποιο δεν θέλει να μπει στη συμμετοχή. Να ακούσει την ανάγνωση και το σχολιασμό από κομμάτια του βιβλίου, μπορεί να αγοράσει το βιβλίο. Υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο ο σύνδεσμο για το πού μπορεί να βρει το βιβλίο, να το αγοράσει το βιβλίο του Δ. Ραμάνιντερ Ε, Και τη Δουλαχθέ γράψε μου λίγο story και μου λέει: Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στο μήνυμά μου. Διαβάζω αυτή την περίοδο το βιβλίο τη Δ. Ραμάνιντερ Το ξέρει ποιο είμαι εγώ, Την ύπαρξη για το οποίο. Ενημερώθηκα από σένα και πράγματι το βρίσκω πολύ κατατοπιστικό. Γνωρίζω ότι υπάρχει κεφάλαιο σχετικό με το θέμα που σου έθεσα, στη σε σελίδα 219, η συγγραφέα το προσεγγίζει κυρίω από την πλευρά του προσώπου που δημιουργεί σχέση με γονέα που έχει ναρκισιστεί πρώην σύντροφο. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα που το πρόσωπο αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει στη νέα σχέση, αλλά περιορισμένη αναφορά έχει στη θέση του συντρόφου γονέα μέσα στη νέα σχέση. Αναμφίβολα δεν υποβαθμίζεται ο ρόλος του τελευταίου, για παράδειγμα γίνεται αναφορά σε θεραπεία ζεύγιου, ζεύγους. Ωστόσο πόσο ισότιμη καταλήγει να είναι τελικά μια τέτοια σχέση. Πόσο επιπλέον φορτίο κουβαλά ο σύντροφο γονέα, Ποιο βάζει τα όρια στη νέα σχέση και ποια είναι αυτά. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα τριγυρνούν στο μυαλό μου. Το θέμα δεν με αφορά προσωπικά, Αφορώ όμω ένα κορίτσι που αγαπώ πολύ και ξέρω ότι περνά δύσκολα. Είχα σκεφτεί ότι ίσω θα τη βοηθούσε μια ανάλυση του θέματο. Δεν έχω εξουσιοδότηση να αναφέρω την ιστορία τη και δεν θα ήθελα να το κάνω. Δεν είναι ανάγκη να μου την αναφέρει την ιστορία τη. Μπορώ να τη φανταστώ την ιστορία τη ή ακόμη καλύτερα στη θέση τη ιστορία τη κοπέλα αυτή έχω Πολλέ άλλε παρόμοιε ιστορίε που γνωρίζω. Καταρχά, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να έχει γίνει γονιό μαζί με έναν άνθρωπο που είναι τέρα. Οι ναρκιστέ είναι τέρατα. Γι' αυτό πολλέ φορέ εδώ στο κανάλι έχουμε βίντεο που λέμε η μη παύλα τέρα, ο πα παύλα τέρα. Ένα γονιό, ο οποίο έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα και είναι τοξικό άνθρωπο, είναι τερατώδη και είναι τόσο τερατώδης ώστε να μην σέβεται καθόλου τα παιδιά του ή το παιδί του και είναι τόσο τερατώδης ώστε επίτηδες να χρησιμοποιεί τα παιδιά ως άλλα εργαλεία προκειμένου να πλήξει τον πρώην ή την πρώην σύντροφο. Οι περισσότερες περιπτώσεις που γνωρίζω αφορούν σε μητέρες ναρκισίστριες, μητέρες τοξικές, μητέρες αποξενοτρίες οι οποίε χρησιμοποιούν τα παιδιά ω εργαλείο και ω δόλωμα και ω μοχλό πίεση, προκειμένου να εξασκούν πίεση στον πρώην σύντροφό του και να του καταστρέφουν την οποιαδήποτε ισορροπία, ευτυχία ή σχέση έχει στη ζωή του. Είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Η τοξική πρώην σύζυγο και μητέρα του ανήλικου παιδιού, η ναρκισίστρια πρώην σύζυγος και μητέρα του ανήλικου παιδιού ή των ανήλικων παιδιών, η ναρκισάρα με την οποία έκανε το λάθος να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά, θα σε καταδιώκει στο υπόλοιπο της ζωής σου. Και θα έχει τεράστια δύναμη πάνω σου εφόσον τη το επιτρέψεις και εφόσον έχεις ευαισθησία σε σχέση με τα παιδιά. Πρόκειται για μια πολύ φρικτή κατάσταση εγώ ίδια προσωπικά ως γυναίκα έχω σοκαριστεί από τα περιστατικά που έχω παρατηρήσει και έχω κάνει και ξεχωριστό επεισόδιο στο podcast για το έγκλισμα της γονικής αποξένωσης, το οποίο αυτό link θα παραθέσω στην περιγραφή του βίντεο αυτού. Είναι έγκλημα η γονική αποξένωση και διενεργείται αυτό το έγκλημα από ναρκισάρες, από παλιοχαρακτήρες, από άχρηστους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μόνο κατ' επίφαση γονείς και στην ουσία είναι τέρατα, τα οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως όπλα, ως χειροβομβίδες, ως σφαίρες, ως εργαλεία για να ξεκάνουν τον άλλο γονιό και να του χαλάνε οτιδήποτε πάει να κάνει στη ζωή του. Είτε αυτό είναι να κάνει μια προκοπή με τη δουλειά του, είτε να δημιουργήσει μια νέα σχέση ή να βρει ίσως τον άνθρωπό του και να ζήσει ήρεμα χαλαρά και ωραία. Ο ναρκιστή πρώην σύζυγο, η ναρκισίστρια πρώην σύζυγο, αυτό το τσογλάνι που χωρίσατε γιατί τα σα έκανε τη ζωή σα μαύρη, δεν θα πάψει να το κάνει εφόσον έχετε παιδιά με το πρόσωπο αυτό. Αντιθέτω, θα χρησιμοποιήσει τα παιδιά με όλο και περισσότερη δολιότητα και θα γίνεται συνεχώ πιο ευρηματικό, πιο ευρηματική, προκειμένου να σα σαμποτάρει τη ζωή σα. Άρα, αν είσαι ένας πατέρας, ο οποίος έχει χωρίσει από μια αναρκησίστρια, κακοποιητική, τοξική μητέρα και έχει ανήλικα παιδιά με αυτήν, προτού προχωρήσει στη δημιουργία νέας σχέσης, πρέπει να έχεις αναλάβει τα του οίκου σου και να έχεις βάλει στη θέση της αυτή την προβληματική γυναίκα και να έχεις πάρει όλα τα μέτρα, ώστε να προστατεύσεις και τα παιδιά σου αλλά και τον εαυτό σου από μια καταστροφή η οποία είναι σίγουρη εφόσον αφαιθείς με τρυφερότητα, με ευαλωτότητα, με ευγένεια ψυχής στα χέρια του θηρίου. Περιθυρίων πρόκειται, δεν είναι μανάδες αυτές, είναι θηρία, δεν είναι πατεράδες οι αποξενωτές πατέρες, είναι θηρία. Ξαναλέω η συντριπτική πλειονότητα των αποξενωτών γονέων είναι μητέρε και είναι εναρκησίστριε χειρί του είδου. Η καλύτερη πρόληψη θα ήταν να μην κάναμε παιδιά με άχρηστου ανθρώπου. Να μην δίναμε το δώρο της μητρότητα ή το δώρο της πατρότητα, να μην συνεργούσαμε στο να γίνει πατέρα ένα ναρκιστή, να μην συνεργούσαμε στο να γίνει μητέρα μία ναρκισίστρια. Όμω, όλοι μα έχουμε τη δική μα ιστορία, έχουμε τη δική μας πορεία και πολύ λίγα γνωρίζαμε όταν ήμασταν νεότεροι σε σχέση με το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, τα στυλ προσωπικότητας, ακόμη και εγώ ίδια που είμαι ψυχολόγος τα τελευταία χρόνια τα κατανοώ καλύτερα επειδή ακριβώς και η επιστήμη της ψυχολογίας άρχισε να ασχολείται πιο επισταμένα, να ξεφύγει από εκείνο τον περιορισμό που έλεγε ότι οι ναρκισιστές είναι μόνο όσοι πληρούν τα κριτήρια για διάγνωση αρχισιστικής διαταραχής προσωπικότητας και να αναγνωρίσει επιτέλους η επιστήμη της ψυχολογίας ότι τα κολόπεδα, τα τσογλάνια, τα παλιόπεδα, οι παλιοχαρακτήρες είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αποτελούν κλινικό πληθυσμό και ναι, ζούμε ανάμεσα σε παλιοχαρακτήρες. Και ό,τι άλλο χαρακτηριστικό θέλετε βάλετε, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως θέμα και δεν νιώθω καμία απολύτως ενοχή να θυμώνω με βιαστέ ψυχών. Καμία απολύτω ενοχή. Και ιδίω τι τελευταίε μέρε που έχει ε, βγει στην δημοσιότητα και δίνεται έμφαση στο ζήτημα αυτό, στο οποίο φαίνεται πως υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα, στο οποίο δύο ψυχολόγοι, η μία έχει κατονομαστεί, η άλλη ακόμη δεν έχει κατονομαστεί, από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν έχω δει και όλες τις εκπομπές, Δύο τουλάχιστον ψυχολόγοι οι οποίες έδιναν ψευδείς γνωματεύσεις για το ότι και καλά ο πατέρας σας ελγούσε πάνω στα παιδιά του προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της αποξενώτριας μητέρας. Μιλούμε για τέτοιους διαβόλους για τέτοιου δαίμονε. Και μάλιστα λέει υπήρχαν και δικαστικοί και παραδικαστικοί μπλεγμένοι στο σύστημα. Δεν γνωρίζω ακριβώ πώ. Παρακολούθησα μια εκπομπή, την εκπομπή του κυρίου Κουσουλού στο ΟΠΕΝ. Ο οποίο ο Πέτρο ο Κουσουλό είναι ένα πολύ έγκυρο δημοσιογράφος και δεν δίνει ένα στοιχείο στη δημοσιότητα, δεν είναι σίγουρο για την εγκυρότητα του στοιχείου. Που έλεγε για μια συγκεκριμένη περίπτωση μια γυναίκα η οποία είχε αξίωμα στο δικαστικό κλάδο, νομίζω ήταν εισαγγελέα, δεν είμαι σίγουρη, η οποία λέει έσπευσε και πήγε και μαρτύρησε υπέρ της ψυχολόγου η οποία έβγαζε τις ψευδείς γνωματεύσεις για το ότι και καλά τα παιδιά ήταν κοκοπιμένα από τον πατέρα και πήγαινε και το έξτρα μίλι να προετοιμάσει τα παιδιά για το πώς να πουν ψέματα για τον πατέρα μιλάμε δηλαδή για βιαστές ψυχών, το ξαναλέω, βιαστές ψυχών και λέει μία από τι γυναίκες που πήγε να καταθέσει και υπέρ τη και η οποία, αν δεν κάνω λάθο, είναι εισαγγελέα, χωρί να είμαι σίγουρη, λέει την χρησιμοποιούσε αυτή την ίδια την ψυχολόγο, μόνο κατ' όνομα ψυχολόγο, τη χρησιμοποιούσε για να εκδικηθεί και η ίδια τον πρώην σύζυγό τη στη διαμάχη που είχα στο διαζύγιο και να αποξενώσει τα παιδιά του, τα παιδιά τη, τα παιδιά του από αυτόν. Λοιπόν. Πρέπει να το ξέρετε, και να το παραδεχτείτε, πρέπει να το γνωρίζουμε και να το παραδεχτούμε, ότι από τη στιγμή που κάνουμε παιδιά με παλιάνθρωπους, αυτοί οι παλιάνθρωποι δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά εναντίον μας. Οπότε, μετά που θα το αναγνωρίσουμε ότι ο πρώην μας, η πρώην μας είναι ναρκισιστές, είναι τοξικοί άνθρωποι, είναι αδίσταχτοι, είναι αποξενωτές, κατά την ταπεινή μου γνώμη Χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και μετά να βάλουμε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο μέσα στη ζωή μας. Είναι κρίμα μια κοπέλα να πηγαίνει να φτιάχνει μια σχέση με κάποιον ο οποίος έχει παιδί με μια τοξική ναρκισίστρια μέγερα η οποία να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στη ζωή του παιδιού της, στη ζωή του πρώην άνδρα της και να στοχεύει και στη νέα του σχέση. Είναι δεδομένο ότι μια τέτοια προσωπικότητα δεν θα θελήσει να κάνει νέα σχέση ο πρώην άνδρας της και θα θελήσει να κάνει τα πάντα προκειμένου να διαλύσει τη σχέση. Και τι κάνουν αυτοί οι τύποι και αυτές οι τύπισσες. Πατούν πάνω στις ευαισθησίες των γονέων. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να είσαι καλός πατέρας και νοιάζεσαι για την καλή ψυχική και σωματική κατάσταση των παιδιών σου. Θα πατάω εκεί που πονάς, θα σε απειλώ θα σου κάνω επίκληση στο συνέστημα, θα σου λέω ψέματα, θα δημιουργώ επίτηδες καταστάσεις, ούτω ώστε να σε φέρνω συνεχώς στο σημείο να ασχολείσαι μαζί μου, να παραμελείς τη σχέση σου, θα καταστρέψω τα παιδιά μας, θα τα μετατρέψω σε μικρά ναρκισάκια, θα τα μεγαλώσω με διοικαιωματισμό, με αλαζονία, με έλλειψη σεβασμού προς εσένα, θα τα κατηχήσω και θα τα διδάξω ώστε να μην σε σέβονται από τη μια και από την άλλη να σε χειρίζονται και να σε εκμεταλλεύονται και να απορροφούν από σένα ναρκισιστική τροφοδοσία, χρήματα, χρόνο, ενέργεια και ούτω καθεξής. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις μια υγιή σχέση με έναν άνθρωπο που έχει παιδιά μαζί με έναν ναρκισιστή και κυρίως με μια ναρκισίστρια ξαναλέω γιατί είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες αποξενώτερες από τους άντρες αποξενωτές, η οποία έχει στόχο της ζωής της και χόμπι της να σπάει τα νεύρα του πρώην της και να του καταστρέφει την όποια ισορροπία. Επειδή αυτές οι υπάρξεις, τι να τις πω, αυτές οι εγκληματικές υπάρξεις έχουν ως χόμπι να εκμεταλλεύονται τους άλλους, να τους φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση και φτιάχνονται να βλέπουν ότι δημιουργούν χάος. Οπότε εσύ πατέρα παιδιών ανηλίκων που έχεις κάνει, που έχεις ε, γεννήσει και έχεις φροντίσει ώστε να τα τέξει μία ναρκισάρα του κερατά, κάτσε στα αυγά σου, κάνε ψυχοθεραπεία, ασχολήσου σοβαρά με την αντιμετώπιση και απόκρουση της γονικής αποξένωσης, να συμβουλευτής ειδικού αξιόπιστους που να έχουν γνώση επί του φαινομένου της γονικής αποξένωσης και αν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις να το κάνεις, αν δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις να το πάρεις απόφαση και να κόψεις τον αέρα στο κάθε τσογλάνι το οποίο καταστρέφει και τα παιδιά και εσένα και τη ζωή σου. Είναι εγκληματικό για σένα να φέρνεις ένα νέο άνθρωπο στη ζωή σου ο οποίος να ξεκινάει από την αρχή Μία σχέση στην οποία σίγουρα θα ταλαιπωρείτε. Σίγουρα θα βασανίζετε. Γιατί η νέα σύντροφος δεν φταίει σε τίποτα που εσύ πήγες και βρήκες τον πιο άχρηστο άνθρωπο που γνώριζες και τον έκανες γονιό. Δεν φταίει σε τίποτα. Ξεκινάει μια νέα σχέση. Θέλει να ζήσει τα φυσιολογικά πράγματα μιας νέας σχέσης. Δεν μπαίνει σε μια νέα σχέση για να γίνει στόχος συκοφαντίας, να γίνει στόχος εκφοβισμών και να ζει συνεχώς κάθε μέρα και ένα δράμα το οποίο θα μηχανευτεί το τσογλάνι που το έχει σαν χόμπι να κακοποιεί τον πρώην άντρα τη και να χρησιμοποιεί τα παιδιά τη ω εργαλεία. Άρα το πρόβλημα βρίσκεται πρωτίστως στους πρώην συζύγους τέτοιων γυναικών οι οποίοι προτού αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, πάνε και δημιουργούν νέε σχέσει με άλλε γυναίκε. Δεν σα φταίνε οι άλλε γυναίκε. Κανονίστε την πορεία σας, φτιάξτε τι καταστάσει σα και ο ειδικό για να σα βοηθήσει δεν είναι μια νέα ερωτική σύντροφο, αλλά είναι ένα ψυχολόγο, ο οποίο να έχει καλή γνώση στα ζητήματα τη γονική αποξένωση και ένα νομικό, ο οποίο επίση να έχει καλή γνώση του οικογενειακού δικαίου και να έχει ως στόχο αυτός ο νομικός να βοηθήσει ουσιαστικά τους ανθρώπους τους οποίους πουλεί τις υπηρεσίες του παρά το κέρδος. Λοιπόν, είναι δύσκολο αυτό που θα πω, είναι σκληρό, αλλά υπάρχουν μερικές περιπτώσεις οι οποίες είναι χαμένες από χέρι. Εντάξει, υπάρχουν μερικές καταστάσεις στις οποίες είναι τόσο τοξική η μητέρα, είναι τόσο τερατώδης που η προσπάθεια του πατέρα να έχει σχέση με τα παιδιά της δίνει συνεχώς leverage, τις δίνει συνεχώς το μοχλό πίεση με τον οποίο θα τον καταστρέψει καταστρέφοντας και τα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο σκληρή άποψη μου ότι εάν με τη βοήθεια ψυχολόγου ξαναλέω εξειδικευμένου στα ζητήματα γονικής αποξένωσης και με έγκυρη νομική συμβουλή να πρέπει να παρετηθεί ο πατέρας από την προσπάθεια να δημιουργήσει σχέση με τα παιδιά του εφόσον έχει αυτό το κέρατο, αυτό το παλιωτόμαρο, αυτό το τσογλάνι συνεχώς να δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή αξιολογείται η κατάσταση όχι από τον ίδιο τον πατέρα, α, ξαναλέω από ειδικού οι οποίοι έχουν πείρα και γνώση των συνθήκων, οι οποίοι του λένε με τα δεδομένα που έχεις, με τα στοιχεία που έχεις, αν συνεχίσεις να το προσπαθείς στο τέλος της ημέρας θα πάθουν περισσότερη ζημιά τα παιδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να κάνουμε let go, δηλαδή να είμαστε εντάξει όσον αφορά στις υποχρεώσεις μας διατροφή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε ότι όποια επικοινωνία μας με τα παιδιά και όποια προσπάθεια χτισήματος και διατήρησης μιας υγιούς σχέσης με τα παιδιά κάνει την αρχισίστρια μάνα τους την αποξενότρια μάνα τους να γίνεται τούρμπο και να κουρδίζει συνεχώς τα παιδιά εναντίον μας και να δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά της πρώτα και ύστερα σε εμά. ίσως είναι και για το συμφέρον των παιδιών να μην επιδιώκουμε κάτι περισσότερο από αυτό που ρεαλιστικά μπορούμε να έχουμε. Πρέπει να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες. Γιατί γνωρίζω πολύ συχνά πατεράδες οι οποίοι για χρόνια Μπορεί για 10 χρόνια, 5 χρόνια, 15 χρόνια να ταλαιπωρούνται από τέτοιες περιπτωσάρες, να έχουν χτυπήσει ξανά και ξανά το κεφάλι τους στον τοίχο και να μην θέλουν να το συνειδητοποιήσουν ότι έχει χαθεί το παιχνίδι και ήταν χαμένο από την αρχή. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και η μόνη πρόληψη να μην κάνουμε παιδιά με παλιωτόμαρα. Τελεία. Τώρα, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ρεαλιστικέ προσδοκίε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ίδιο ο γονέας του ανήλικου παιδιού που έχει πρώην σύντροφο ναρκισίστρια, αποξενότρια και τοξική, να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, να μην νιώθει ότι φταίει αυτός που η άλλοι είναι τέρα και να πάρει συμβουλή και να κάνει θεραπεία, ούτω ώστε να ενδυναμώνεται και να αντιστέκεται στι όποιε προκλήσει. ...θα κάνει αρκισίστρια προκειμένου να τον κρατάει σε έναν αένα αγώνα και μια αέναη μάχη. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση που μου έγραψε η φίλη στο email... μια κοπέλα, η οποία γνωρίζει έναν άνδρο, ο οποίος έχει ένα ανήλικο παιδί... ...δύο ανήλικα παιδιά, δεν ξέρω πόσα έχει... ...που βλέπει η κοπέλα από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει μια ερωτική συντροφική σχέση με αυτόν τον άνδρα... ...ότι αυτός ο άνδρας είναι υποχείριο της πρώην του της ναρκισίστριας, ότι η πρώην του ναρκισίστρια παίζει τον τέφι και αυτός χορεύει, ότι χρησιμοποιεί αυτή τα παιδιά ως εργαλεία και ως μοχλούς πίεσης για να κερδίζει διάφορα από τον πατέρα και να διασκεδάζει με την αναστάτωση που προκαλεί στη ζωή του πατέρα και ο πατέρας δεν το αναγνωρίζει. Αν ο πατέρας δεν το αναγνωρίζει και λέει μα είναι για τα παιδιά μου που το κάνω και είναι κρίμα τα παιδιά μου και είμαι πατέρας και κατάλαβε με και δεν αναγνωρίζει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα στα χέρια του και δεν αναγνωρίζει ότι η μητέρα των παιδιών του είναι διαταραγμένη προσωπικότητα, είναι προβληματική, τοξική, ναρκισίστρια, επικίνδυνη, σήκω φύγε. Σήκω φύγε γιατί το μόνο που θα καταφέρεις είναι να καταταλαιπωρηθείς, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να γίνεις θύμα όλων αυτών και να γίνεις θύμα και της δηλίας του συντρόφου ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση παλικαρίσια και θα φας τα χρόνια σου και θα φας τη ψυχική σου υγεία και τη σωματική σου υγεία. Τώρα, σε περίπτωση που γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας λέει «Ξέρεις εγώ είμαι παντρεμένος με μία γυναίκα με την οποία χώρισα» τη χώρισα γιατί ήταν τοξική, ναρκισίστρια, ψεύτρα, κακοποιητική κλπ. κλπ. Μετά το διαζύγιο και κατά τη διάρκεια του διαζυγίου μου έδειξε πλήρως το πραγματικό της πρόσωπο, ότι είναι αδίσταχτη, ότι είναι εξαιρετικά τοξική, ότι είναι ναρκισίστρια, ότι προσπαθεί να αποξενώσει τα παιδιά από εμένα. Εγώ παίρνω βοήθεια από ψυχολόγο, Έχω έναν καλό νομικό, έναν καλό δικηγόρο, ο οποίο με συμβουλεύει ούτως ώστε να μην εμπλέκομαι σε αχρίαστες δικομανίες με αυτό το πρόσωπο. Έχω μια δύσκολη κατάσταση. Την έχω υπό έλεγχο. Έχω βάλει την κατάσταση σε έλεγχο με αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Αυτές είναι οι συνθήκες μου. Αυτό που μπορώ να σου προσφέρω είναι το εξής. Όχι περισσότερα από όσα μπορώ να προσφέρω. Σε καμία περίπτωση η νέα σύντροφος δεν θα πρέπει να καλείται να λύσει τα προβλήματα της γονικής αποξένωσης που αντιμετωπίζει ο πατέρας από την πρώη σύζυγό του. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι άνθρωποι που έτυχε να μου γράψουν για τέτοια ζητήματα είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι οι νέε σύντροφοι του ανθρώπου ο οποίος πήγε και έκανε μάνα την κάθε ναρκισάρα. Εντάξει. Και έμπλεξε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη από την οποία δυσκολεύεται να ξεμπλέξει γιατί για να ξεμπλέξεις από τον πέρδημα με τον αρκησιστή πρέπει να καταπολεμήσεις εσύ ο ίδιος τη δικιά σου συνεξάρτηση ή το δικό σου πρόβλημα ποιο είναι γιατί ένας άνδρας επέλεξε για μητέρα των παιδιών του μία τέτοια άθλια προσωπικότητα. Γιατί και αυτός κάποιο πρόβλημα έχει. Κάποια δυναμία έχει ή και ο ίδιος είναι εναρκησιστής ή είναι συνεξαρτόμενος. Άρα ο ίδιος πρέπει να πάει να λύσει το πρόβλημά του για να μπορέσει να ζήσει τη ζωή του και να προστατεύσει όσο γίνεται τα παιδιά του. Γιατί ξαναλέω υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το παιχνίδι είναι ήδη χαμένο και η επίλυση του προβλήματος γίνεται με την ραγδαία αριστική αποδοχή radical acceptance από τον πατέρα ότι τώρα που τα παιδιά μου είναι ανήλικα δεν μπορώ να κάνω κάτι άρα τραβιέμαι πίσω είμαι εντάξει στις οικονομικές μου υποχρεώσεις κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου αλλά δεν πιέζω γιατί ξέρω ότι έχω να κάνω με μία αχαρακτήριστη η οποία την παραμικρή περισσότερη ώρα που θα ζητήσω να περάσω με το παιδί, την παραμικρή βελτίωση της σχέσης με το παιδί που θα επιδιώξω, αυτή θα την εκλάβει ως ένα σήμα για να ξεκινήσει μια νέα μάχη. Πρόκειται για μια κατάσταση παρανοϊκή. Πρόκειται για μια μάχη η οποία είναι ζωώδης. Πρόκειται για μια κόλαση. Και σε κάποιες περιπτώσεις, ξαναλέω, μπορεί να πάρει την απόφαση ο αποξενωμένος πατέρας ή η αποξενωμένη μητέρα με τη βοήθεια ειδικών να κρατήσει απόσταση προκειμένου να μην χάσει τα λογικά του ή τα λογικά της και στο μέλλον όταν τα παιδιά θα ενηλικιωθούν εάν καταλάβουν ότι έχουν μεγαλώσει μέσα στο μίσος και την κακία αν αντιληφθούν ότι η μάνα τους στην παρούσα περίπτωση είναι ναρκισίστρα, τοξική και προβληματική και πραγματικά θελήσουν να επανασυνδεθούν με τον πατέρα τους, να το κάνουν μέσα από διαδικασίες τις οποίες δεν θα μπορεί να πλήξει η ναρκισίστρια μάνα επειδή θα είναι ενήλικα. Δεν εισήγουμε με αυτό το βίντεο ότι όποιο έχει χωρίσει από μια ναρκισίστρια δεν θα επισκέπτεται τα παιδιά του. Εισηγούμε ότι στην περίπτωση που υπάρχει συνεχή παρεμβατικότητα και συνεχή σαμποτά τη ζωή του πατέρα από μια πρώην τοξική ναρκισίστρια μάνα, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε βοήθεια από ειδικό και κατάλληλη καθοδήγηση και από ψυχολόγο εξειδικευμένο σε ζητήματα γονική αποξένωση και από νομικό προκειμένου να πάρει την κατάλληλη απόφαση. Υπάρχουν πολιτισμένες χώρες στο εξωτερικό και στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ληφθεί αποφάσεις δικαστικές όπου αποδείχτηκε η γονική αποξένωση της μητέρας προς τον πατέρα και το δικαστήριο αποφάσισε να πάρει, να πάρει τα παιδιά από τη μητέρα και να τα δώσει, να τα μεγαλώνει ο πατέρας για να διορθώσει έτσι το δικαστήριο το πρόβλημα και το έγκλημα της γονικής αποξένωσης. Εύχομαι και προσεύχομαι τέτοιου είδου πρόοδο να έχει και το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα και το οικογενειακό δίκαιο στην Κύπρο σύντομα. Από τη στιγμή όμω που δεν υπάρχει αυτή η πρόοδο, ίσω να υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπιση, του οποίου δεν σα του λέω μέσα από το βίντεο εδώ για να του υιοθετήσετε. Αναφέρω κάποιε περιπτώσει. Το ιδανικό θα ήταν να θεσπιστεί νόμος κατά της γονικής αποξένωσης, ο οποίος να εξαναγκάζει ο νόμος και ο νομοθέτης να εξαναγκάζει τις μητέρες και τους πατεράδες, είπαμε είναι περισσότερες οι μητέρες, να μην προβαίνουν σε γονική αποξένωση και αν προβούν σε γονική αποξένωση να τους εξαναγκάζει να μην έχουν πλέον επαφή με τα παιδιά, ούτως ώστε να θεραπευτούν τα παιδιά τους από την τοξικότητα, από την εγκληματική συμπεριφορά της μάνας. Δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει μία νέα σύντροφος ενός πατέρα, ο οποίος έχει ανήλικα παιδιά, με μια αναρκησίστρια μητέρα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η παρουσία της και μόνο στη νέα σχέση ερεθίζει τον ταύρο. Η παρουσία της και μόνο χωρίς να κάνει τίποτα προκαλεί τον θυμό, την οργή, το μένος της ναρκισίστριας. Και αν ο σύντροφο της είναι σε μια θέση όπου παίζει τον τέφι, βαράει τα μπουρλό η πρώην του και χορεύει, τότε... Good luck! Αυτά είχα να πω. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια δικέ σα εμπειρίε παρόμοιε. Αν υπάρχουν ιστορίε επιτυχία, θα χαρώ πάρα πολύ να τι διαβάσω. Και θα ήθελα και τη δικιά σα τη γνώμη για το αν μπορεί να τα βγάλει πέρα σε μια τέτοια κατάσταση. Τονίζω κλείνοντα ότι υπάρχουν και άνδρε από ξενοτέ, πατεράδε από ξενοτέ, όμω είναι πολύ λιγότεροι από τι μητέρε από ξενοτέ. Δυστυχώ το χειρότερο είδος γυναίκας είναι η τοξική ναρκισίστρια από ξενότρια μάνα. Το πιο επέσχυντο είδος ανθρώπου, το οποίο το αιδιάζω και δεν ντρέπομαι να το πω δημοσίως. Μακριά και προσοχή, 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 ποιους ανθρώπους διαλέγουμε για να γίνουν γονείς των παιδιών μας. Η πατέρα των παιδιών μας, η μητέρα των παιδιών μας. Πολύ προσοχή. Αυτά. Γεια